Βουβουζέλα. Φέη μου, έλα από εδώ να δεις τι θα φτιάξουμε. Να. Εδώ, εδώ, θέλω να το δει. Πόσο αφράτη είναι. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο χειμερινά γλυκά. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι φαν αυτού του γλυκού. Απλώς επειδή εσύ το έχεις κάνει πιο πολύ κέικ και όχι τόσο σιροπιαστό. Δηλαδή, εγώ τσέκαρα το πρωί το ταψάκι σου. Είναι από μέσα μαλακό, σιροπιαστό, αλλά δεν είναι και αυτό που τρέχουν κάτω, κατάλαβες, που λες βγάζουν ένα κομμάτι και στάζουν τα, τα μέλια. Θα δοκιμάσω και θα φάω. Που μόλις έβγαλα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια παραδοσιακή καριδόπιτα. Υπάρχουν πολλές καριδόπιτες. Υπάρχουν οι καριδόπιτες με το αλεύρι, υπάρχουν οι καριδόπιτες με τη γαλέτα. Διαφέρουν αυτές. Εσύ με τι το κάνεις? Εμείς χρησιμοποιούμε γαλέτα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Όταν θα χρησιμοποιήσεις αλεύρι, βγαίνει πιο κεκοειδές. Είναι ένα κέικ με καρύδια. Αν χρησιμοποιήσεις γαλέτα, είναι κάτι πιο θρηματιστό. Όταν το τρως, θα σου κάνει λίγο μέσα. Ενώ αλλιώς, άμα χρησιμοποιήσεις αλεύρι, θα φας ένα κέικ το οποίο έχει καρύδια μέσα. Και οι δύο εκδοχές είναι πάρα πολύ ωραίες, πολύ ιδιαίτερες, αλλά για μένα αυτή εδώ πέρα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ αφράτη. Και αφράτη γίνεται επειδή θα φτιάξουμε μια τεχνική που λέγεται liaison. Θα δείξουμε στον κόσμο δηλαδή άλλα πράγματα, αλλά με πολύ εύκολο τρόπο μαγειρέματος. Εξαιρετική, Γεωργία, πολύ καλή. Πάρτε παίρνει χαρτί, 10. Πάρτε χαρτί και στυλό τώρα. Και γράψτε υλικά. Πολύ. Τώρα όμως. Είναι εξαιρετική η συνταγή. Θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη καριδόπιτα με τη φρυγανιά, με τη γαλέτα μας. Θα χρειαστούμε 7 αυγά, 250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μία βανίλια σκόνη, 380 γραμμάρια καρύδι ψιλοκομμένο, θέλει μπόλικο καριδάκι, 130 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, μισή κουταλιά του γλυκού κανέλα σε σκόνη, μία κουταλιά του γλυκού baking powder, ξύσμα από μισό λεμόνι. Και μετά θα φτιάξουμε το σιροπάκι μας. Μάλιστα. Εντάξει, μέχρι εδώ. Θα δούμε μετά τελικά για το σιροπάκι. Ωραία. Πώς ξεκινάμε? Βάζουμε τα αυγά μας μέσα στον κάδο του μίξερ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε και στο χέρι. Απλά επειδή θέλει αρκετό δούλεμα, θα το δείτε καθ' όλη τη διάρκεια που θα φτιάχνω τη συνταγή. Θέλει αρκετό δούλεμα το αυγό με τη ζάχαρη. Βάζουμε το αυγό. Αρκετή ώρα, Ναι, ναι, ναι. Θέλει αρκετή ώρα για να πρέπει να φρατέψει όλο αυτό. Γιατί όλο αυτό που φτιάχνουμε είναι ένα αφράτο, όσο πιο πολύ χτυπήσεις το αυγό, τόσο πιο τέλειο αποτέλεσμα θα έχεις. Οπότε χτυπάμε τα αυγά μας, με το που σπάσουν τα αυγά, προσθέτουμε τα 250 γραμμάρια ζάχαρη σε 2 με 3 δόσεις. Δηλαδή βάζουμε μέσα, αρχίζει, ενσωματώνεται, προσθέτουμε το υπόλοιπο, δεύτερη δόση και πάμε για την τρίτη δόση. Τέλεια. Αυτά τα βάζουμε και αρχίζουν και δουλεύουν και αφρατεύουν. Αυτό θα δείτε ότι θα βγει ένα πολύ ωραίο αφράτο μείγμα. Και όταν φτάσουμε προς το τέλος, θα σας δείξω ότι βάζω και τη βανίλια. Μία βανιλίνη, μία σκόνη βανίλιας. Σε ένα άλλο μπολ τώρα, είναι πολύ εύκολη η τεχνική γιατί θέλεις δύο μπολ. Δεν θέλεις κάτι παραπάνω. Είναι ιδιαίτερη συνταγή σε όσους αρέσουν τα καρύδια, γιατί άλλοι έχουν και αλλεργίες, όπως μας είπε και η Μέρη πριν εδώ. Προσθέτουμε σε ένα μπολ τριμμένα καρύδια. Τα τρίβουμε στο μούλτι και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πεις, θα θέλεις πούδρα ή να έχουν μερικά κομματάκια. Αυτό το λίγο. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό το λίγο. Δηλαδή, να μην είναι και τελείως πούδρα. Όταν θα το φας, να το έχεις και λίγο να το μασίσεις. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Βάζουμε μέσα το ξύσμα. Σας γράφω στη συνταγή ότι βάζουμε από μισό λεμόνι ξύσμα. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε από ένα ολόκληρο. Δεν θα χαλάσει τη γεύση, θα είναι λίγο πιο έντονη. Ναι, βάζουμε μέσα το ξύσμα. Στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε γεύση και άρωμα σε όλη μας τη συνταγή. Θα προσθέσουμε κανέλα, άλλοι προσθέτουν και λίγο γαρίφαλο εδώ μέσα. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και ελάχιστο στη μύτη του κουταλιού γαρίφαλο, αν σας αρέσει. Προσθέτουμε μέσα το μπέικιν, βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Δεν θέλουμε μεγάλη ποσότητα από μπέικιν, γιατί θα μας φουσκώσει πάρα πολύ. Αυτό το πετυχαίνουμε αυτό με τη διαδικασία που θα κάνουμε με το αυγό μας. Προσθέτουμε μέσα και τη γαλέτα. Ναι. Οπότε, αυτό που έχουμε μέσα στο μπολ μας, το ένα μπολ δουλεύει βάζοντας τα αυγά με τη ζάχαρη και στο άλλο μας το μπολ έχουμε τα καρύδια, τα ψιλοκομμένα, έχουμε τη γαλέτα μας, το μπέικιν, την κανέλα μας και το ξύσμα από λεμόνι. Ρίχνουμε ένα ανακάτεμα εδώ. Αρχίζει και μυρίζει, πιστεύω να το σου μύρισε πριν στο φούρνο, είναι η κανέλα και ειδικά αν προσθέσετε και γαρίφαλο, όσοι θέλουν, είναι πολύ χειμωνιάτικες μυρωδιές αυτές και πολύ χειμωνιάτικες γεύσεις. Το αφήνουμε αυτό εδώ να στην άκρη. Λίγο ακόμα μια φορά να βλέπουμε παράλληλα και τις ποσότητες.
Θα χρειαστούμε λοιπόν τα 7 αυγά που βάλαμε με τα 250 γραμμάρια ζάχαρη μέσα στον κάτω του μίξερ. Τώρα προσθέτω και τη βανίλια όπως σας γράφω στη συνταγή. Και μετά σε ένα άλλο μπολ έβαλα 380 γραμμάρια ψιλοκομμένο καρύδι, 130 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και ξύσμα από μισό λεμόνι. Και όπως είπαμε, μπορείτε να προσθέσετε αν θέλετε και λίγο στη μύτη του κουταλιού, λίγο γαρίφαλο. Μετά, είναι η τεχνική που λέω, που λέμε εδώ πέρα, το liaison. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα, θέλω να βάλετε λίγο νεράκι, αυτό που ξέρουμε όλοι, τον Ben Marie. Βάζουμε ένα μεταλλικό ή γυάλινο σκεύος και βάζουμε τα αυγά μας εδώ πάνω στον Ben Marie. Αυτό μας βοηθάει, μας τα ψήνει τα αυγά, φέει, αυτός ο τρόπος που κάνω τώρα, αλλά μας βοηθάει για να γίνει ακόμα πιο αφράτη η συνταγή μας. Εδώ μου παίρνει ακριβώς 2 λεπτάκια. Επαγγελματικά, αν όποιος έχει θερμόμετρο στο σπίτι, να ξέρει ότι πρέπει να φτάσει μέχρι τους 45 βαθμούς. Για αυτούς που είναι πιο λεπτομερείς. Σωστά. Τι. Σου αρέσει. Περιμένω το liaison. Αυτή η τεχνική λοιπόν λέγεται liaison. Απλά αυτό το λέμε. Είναι. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι το liaison. Το ότι βάζεις εδώ τα αυγά να πάρουν θερμοκρασία και μετά το ίδιο πράγμα το βάζεις πάνω στο μίξερ γιατί πρέπει να κρυώσει. 2 λεπτάκια λοιπόν εδώ μας παίρνει αυτό εδώ και άμα δείτε αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, 26, 28, παίρνει 2 λεπτάκια ακριβώς. Και θέλω να δούμε λίγο τα υλικά για το σιρόπι όσο ζεσταίνω αυτό εδώ εγώ, γιατί το σιρόπι μας πρέπει να το βάλουμε στην αρχή γιατί πρέπει να μας κρυώσει. Η χαλάτσι δίνει πόνο τόση ώρα. Τι μας βάζει. Δεν την ακούω. Έχει ανοίξει μπουκαλάκι πάνω. Το κονιάκ που έλεγε ο... Για να δούμε τα υλικά μας που θα βάλουμε για το σιρόπι μας. Γιατί το σιρόπι είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να μπουν, γιατί πρέπει να μας κρυώσει. Να Άρα κρυώσει. Ξεκινάς με σιρόπι και μετά με τα αυγά. Ξεκινάμε με σιροπάκι, ναι, αλλά επειδή δεν είναι μεγάλη ποσότητα του σιροπιού, κρυώνει αρκετά γρήγορα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ είμαστε στους 42 βαθμούς, βλέπετε, σας τα έχω μετρήσει όλα. Για να σας πω, σε περίπτωση που δεν έχετε θερμόμετρο, πρέπει να σας μέτρησα ότι θέλει ακριβώς 2 λεπτάκια. Το βγάζουμε στην άκρη. Και παίρνουμε πάλι τον κάδο του μίξερ για να μην λερώνουμε πολλά σκεύη και το βάζουμε μέσα. Αυτό τώρα ξέρεις γιατί το κάνουμε, γιατί πρέπει να κρυώσει το αυγό μας. Βάζουμε λοιπόν πάλι στον κάδο του μίξερ. Άρα τα χτυπάς αυγά, ζάχαρη και τη βανίλια μετά, τα χτυπάς για αρκετή ώρα, τα βάζεις λίγο μπέμαρι, 2 λεπτά. Μπράβο. Και μετά τα ξαναβάλεις στο μίξερ γιατί για να κρυώσουν. Γιατί πρέπει να κρυώσουν τώρα. Αυτά λοιπόν, αν τα αφήσεις περισσότερο χρόνο πάνω στο μπέμαρι, θα καεί το αυγό, θα γίνει ομελέτα, θα ψηθεί, είναι άλλη τεχνική. Οπότε, εδώ τα βάζουμε χαμηλή ταχύτητα, δηλαδή αν πηγαίνει το μίξερ σας ή το κάνετε με το χέρι, σε χαμηλή ταχύτητα. Δεν χρειάζεται να χτυπάτε πολύ δυνατά, γιατί αυτό που θέλουμε να πετύχουμε δεν θα πετύχουμε τώρα το αφράτο. Το πετύχαμε, δεν μπορεί να φρατέψει περισσότερο. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι απλά να κρυώσει. Οπότε το βάζουμε σε χαμηλή ταχύτητα, του δίνουμε να κρυώσει λίγο και το τελευταίο στάδιο είναι απλά να ενώσουμε αυτά τα δύο υλικά. Τα αφρατεμένα αυγά με τη ζάχαρη και τη βανίλια. Και τα καρύδια με τη γαλέτα, την κανέλα, το γαρίφαλο ενδεχομένως αν θέλετε να βάλετε και το ξύσμα από λεμόνι. Εγώ το παίρνω τώρα έτσι όπως είναι, ξέρω ότι θα έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Και αυτά τα δύο μπολ που φτιάξαμε πρέπει να τα ενώσουμε. Εντάξει, δεν ενώνουμε όταν αφρατεύουμε αυγά, δεν βάζουμε σύρματα μέσα, δεν βάζουμε... Καλό είναι είτε με μια κουτάλα η οποία είναι τρυπητή, είτε με ένα κουτάλι, είτε με μια σπάτουλα σιλικόνης. Βάζουμε σε 2 με 3 δόσεις μέσα το υλικό μας. Αυτά αρχίζουν και ενσωματώνονται. Τώρα έχει αρχίσει και μυρίζει χειμώνας εδώ φέει. Και θέλω να πάρετε μετά είτε ένα ταψάκι στρογγυλό, το οποίο είναι 26 εκατοστά. Εγώ τα μετράω όλα τα ταψάκια πριν τα χρησιμοποιήσω με μια μεζούρα για να δώσω ακριβώς τη συνταγή. Ή ένα ταψάκι 26 εκατοστά ή να βάλετε ένα ταψάκι τετράγωνο όπως έχω. 28, όχι 26. 28, ναι, συγγνώμη. Μου το είπε η Γεωργία. Α, 28 ήτανε. Α, είδες. 28. Όχι, πίστεψε με, παίζει ρόλο. Γιατί μπορεί να σου φουσκώσει πολύ. Αυτό τώρα είναι 28. Όχι, το στρογγυλό ταψάκι 28. Ή θα πάρετε ένα τέτοιο ταψάκι λοιπόν, όπως είναι αυτό εκεί πέρα. Και αυτό εδώ το ταψάκι είναι 30 εκατοστά επί 25. Το έχουμε βουτυρώσει λοιπόν αυτό, το έχουμε αλευρώσει. Αυτό μου αρέσει, αυτό μου αρέσει. Α, ναι. Η Τραϊάννα. Έχει. Όλο αυτό το μείγμα μας λοιπόν έχουμε βουτυρώσει και αλευρώσει το ταψάκι και βάζουμε εδώ, είδες τι ωραίο χρώμα που πήρε.
Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και ελάχιστο κακάο ή αν θέλετε από πάνω μπορείτε να βάλετε μια γκανάζ σοκολάτας για αυτούς που λατρεύουν τη σοκολάτα και να βάλετε 300 γραμμάρια για παράδειγμα κρέμα γάλακτος, 300 γραμμάρια σοκολάτα και με το που κρυώσει όλο αυτό να πάτε και να βάλετε και σοκολατίτσα από πάνω. Πρέπει να μας φτάσει στα 3 τέταρτα του ταψιού, γι' αυτό σας είπα ότι είναι συγκεκριμένο το μέγεθος του ταψιού, ή 28 εκατοστά ταψάκι στρογγυλό ή 25 επί 30 ταψάκι ορθογώνιο. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 35 με 40 λεπτάκια. Πώς τσεκάρουμε όταν έχει γίνει οποιοδήποτε κέικ? Βάζουμε ένα μαχαιράκι μέσα και ελέγχουμε αν είναι υγρό ή όχι. Και για να δείξουμε και λίγο το σιροπάκι μας πώς το κάνουμε, θα βάλουμε σε μία κατσαρόλα 400 ml νερό, 380 γραμμάρια ζάχαρη, φλούδα από ένα λεμόνι και ένα ξυλαράκι κανέλας. Και όπως έχουμε πει, θέλω να πω κάτι τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέμε τα υλικά για το σιρόπι, θέλω να προσέχετε και να τα βάζετε σε μικρά κατσαρολάκια. Γιατί αν τα βάλετε σε πολύ φαρδιές κατσαρόλες, το σιρόπι δεν θα βράσει στο χρόνο που θέλουμε. Δηλαδή, επειδή εγώ σας γράφω ότι θα το βράσετε για ακριβώς 5 λεπτάκια από τη στιγμή που θα πάρει βράση, βράζουμε για 5 λεπτάκια. Και έχουμε ζεστή καρυδόπιτα, κρύο σιρόπι και πάμε και σιροπιάζουμε την καρυδόπιτά μας από πάνω. Σε δύο δόσεις και το σιρόπιασμα, το αφήνουμε να ποτίσει λίγο, περιμένουμε και μετά ρίχνουμε το υπόλοιπο. Κόβουμε μετά, δεν κόβουμε πριν, κόβουμε μετά και σερβίρουμε. Πάντως, δείτε λίγο το αποτέλεσμα για να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα για το σιρόπι. Εδώ στο ταψάκι που ήδη το έχει έτοιμο, δεν έχει ίχνος υγρασίας κάτω στο ταψί. Είναι ακριβώς και το έχει απορροφήσει όλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.